το σοκαριστικό βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε είναι από τροχαίο που συνέβη χθες το βράδυ στην συμβολή των οδών Ακροτηρίου και Γλάφκου στην Πάτρα. Ο 33χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος εργάζονταν ως διανομέας τροφίμων, διέρχεται από την οδό Ακροτηρίου. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο διασχίζει την οδό Γλάφκου και στην διασταύρωση συμβαίνει το μοιραίο. Ο οδηγός της μηχανής εξφενδονίζεται και χτυπά σε μια πινακίδα σήμανσης. Ο 33χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο στο Ρείο. Στο σημείο υπάρχουν παλώμενα φανάρια. Ο οδηγός της μηχανής έχει προτεραιότητα. Όμως στην συγκεκριμένη διασταύρωση ο κίνδυνος παραμονεύει. Μια και δεν λειτουργούν κανονικά οι φωτεινοί σηματοδότες. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι το προηγούμενο φανάρι από κάτω δουλεύει κανονικά. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κόκκινο, υπάρχει πράσινο. Όταν φτάνουν εδώ, βλέπουν παλώμενο πορτοκαλί και πιστεύω ότι προσπαθούν να περάσουν για να μην τους πιάσει κόκκινο. Και περνάνε όλοι επάνω. Εάν δεν γίνει κάτι σύντομα, θα γεμίσουμε εδώ πέρα εικονοστάσια. Κοιτάξτε τώρα και ένα ακόμη σοκαριστικό βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας από επιχείρηση στην περιοχή. Συνέβη πριν από λίγες ημέρες. Δύο γιοταχή αυτοκίνητα συγκρούονται στην ίδια διασταύρωση. Όπως βλέπετε, ο οδηγός του ενός γιοταχή πετάγεται έξω από το παράθυρο, με αποτέλεσμα το δεύτερο όχημα να περάσει από πάνω του. Ευτυχώς για καλή του τύχη, ο συγκεκριμένος ο οδηγός τραυματίστηκε και μάλιστα όχι τόσο σοβαρά. Γλίτωσε από θαύμα. Η εικόνα, όπως μπορείτε να δείτε, μαρτυρά το τι συνέβη χθες το βράδυ εδώ στην περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία εβδομάδα συνέβησαν τρία πολύ σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, ειδικά εδώ πέρα που δεν έχει φανάρι. Έχουμε βάλει τα φανάρια, αλλά δεν είναι σε λειτουργία. Πιστεύω είναι κοροϊδία αυτό το πράγμα που έχουν κάνει εδώ πέρα. Και βασικά δεν είναι αυτό το κάτω από το δρόμο, δεν το κοιτάνε ποτέ κανείς. Το πέρα έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Πιστεύω. Συνέβη η ζωή σας. Συνέχεια. Όπως υποστηρίζουν οδηγοί αλλά και καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, παρά τις συνεχείς οχλήσεις τους, κανείς αρμόδιος δεν έχει μεριμνήσει για να σταματήσει το κακό. Εάν λειτουργούσαν τα φανάρια, δεν θα υπήρχε κανένα τροχαίο. Εδώ πέρα γίνονται τροχαία κάθε μέρα. Έτσι, δεν είναι άδικο να χύνεται αίμα κάτω στην άσφαλτο. Εγώ δεν μπορώ να πω πολλά λόγια, δείχνει μόνο το δρόμο. Τα ατυχήματα διαδέχονται το ένα το άλλο, με θύματα κυρίως νέους ανθρώπους. Για πόσο όμως ακόμα.